Καλή σας μέρα. Ακούγομαι τώρα? Ναι. Ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σας προσορίζουμε στο πρώτο εργαστήριο της τηλεμηνύματος διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο στην ψηφιακή εκπαίδευση. Ο εισηγητής μας είναι ο κύριος Φίλιππος Θεοχαρίδης, εξειδικευμένος στα διαδραστικά συστήματα και ηλεκτρονική μουσική, ακαδημαϊκός υπότροφος τμήματος μουσικών σπουδών Ιωνίου Πανεπιστημίου, και η εισήγησή του έχει τίτλο «Ζωντανή μουσική εκτέλεση σε κατανεμημένα περιβάλλοντα επικοινωνία». Κύριε Θεοχαρίδη, ο λόγος εσάς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις, στη φόρμα που υπάρχουν κάτω ακριβώς από το κανάλι. Να καλωσορίσω και την κυρία Πατεράκη, η οποία θα θέσει και τις ερωτήσεις στο τέλος της παρουσίασής σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Και καλημέρα σε όλους και όλες. Το θέμα του εργαστηρίου αυτού νου, είναι ο τίτλος είναι «Ζωντανή μουσική εκτέλεση σε κατανεμημένα περιβάλλοντα επικοινωνίας». Τώρα, σε πιο απλά ελληνικά, βασικά μιλάμε για μουσική εκτέλεση με μουσικά σύνολα, συγκροτήματα δηλαδή, των οποίων τα μέλη δεν βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Δηλαδή να μπορεί να παίζει, όπως κάνετε τηλεδιάσκεψη με το WebEx ή με το Zoom, με τέτοια στοιχεία, με τέτοια λογισμικά, να παίζετε μουσική. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των κλασικών προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης, το WebEx, το Zoom, το Skype και διάφορα τέτοια. Δεν είναι σχεδιασμένα για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα εργαλεία, όπως είναι για παράδειγμα το JackTrip, το Jamulus, το JamKazam. Υπάρχουν 4-5 αυτή τη στιγμή που είναι κάπως πιο εξειδικευμένα στο να παίζει κάποια μπάντα ζωντανά από διαφορετικό σημείο καθένας. Και πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση με αυτό. Δεν είναι ακόμα κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε εύκολα και καθημερινά και τα λοιπά. Είναι λίγο σε εμβριακό στάδιο. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα που έχουμε σε ένα τέτοιο σενάριο είναι, πέρα από όλα τα κλασικά προβλήματα που έχει η τηλεδιάσκεψη σε σχέση με τη φυσική παρουσία, δηλαδή απομακρυσμένος, δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι η ίδια αίσθηση σαν να είσαι στο ίδιο δωμάτιο με κάποιον και να μιλάς. Το επιπλέον πρόβλημα που μπαίνει σε εφαρμογές ζωντανής μουσικής είναι η χρονική καθυστέρηση στον ήχο και την εικόνα που κατά κάποιο τρόπο επιβάλλουν αυτά τα μέσα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ουσιαστικά του διαδικτύου, της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου, καταρχήν, το οποίο δεν είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου, όπως είναι ο ήχος και η εικόνα, δηλαδή πράγματα που συμβαίνουν τώρα, αλλά η πληροφορία στέλνεται σε μικρά πακέτα δεδομένων, σε μικρά κομματάκια τα οποία μπαίνουν στη σειρά, σε μικρά πακετάκια, και τα οποία αν παίζονται αρκετά γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε κενά. Αυτό συμβαίνει με όλους τους υπολογιστές και με τους υπολογιστές γενικότερα. Ζητώ συγγνώμη, λίγο την ένταση στο μικρόφωνο σας. Ναι. Θα με συγχωρήσετε λίγο, γιατί θα πρέπει να αλλάξω λίγο εδώ το όχι. Δεν έχει πάρα πολύ ένταση. Νομίζω για να δώσω. Λοιπόν,
λίγο πιο κοντά. Λοιπόν, ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει. Θα μιλάω και λίγο πιο δυνατά, είναι ακόμα λίγο νωρίς. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα, λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, πηγάζει από το γεγονός ότι το διαδίκτυο δεν είναι σχεδιασμένο για τέτοιες εφαρμογές. Τώρα, είπαμε ότι αυτό γίνεται, η μετάδοση γίνεται σε μικρά πακέτα πληροφορίας, μικρά πακέτα δεδομένων. Ο χρόνος που χρειάζεται ένα τέτοιο πακέτο για να φτάσει από έναν υπολογιστή σε κάποιον άλλον, γιατί αυτό είναι ένα δίκτυο, επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ουσιαστικά, είναι το ping time και το μετράμε σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Λοιπόν, τώρα, γενικά χρονική καθυστέρηση έχουμε και στην καθημερινότητά μας τον ήχο. Ο ήχος δεν μεταδίδεται, όπως ξέρουμε, ακαριαία. Η ταχύτητά του είναι περίπου στα 343 μέτρα το δευτερόλεπτο σε θερμοκρασία δωματίου. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο μακριά βρισκόμαστε από μια ηχητική πηγή, τόσο περισσότερη ώρα θα κάνει ο ήχος της για να φτάσει στα αυτιά μας. Έτσι, σαν ένα πρακτικό κανόνα, μπορείτε να σκέφτεστε ότι έχουμε περίπου 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου καθυστέρηση ανά μέτρο απόστασης. Δηλαδή, ο ήχος που ακούτε στην απόσταση ενός μέτρου από την ηχητική πηγή έρχεται 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα από ό,τι έχει συμβεί. Αυτές είναι πολύ μικρές καθυστερήσεις για να τις καταλάβουμε. Και γενικά έχουμε συνηθίσει να παίζουμε μουσική, για παράδειγμα, όταν κάνουμε πρόβα με το συγκρότημά μας, με κάποιο μουσικό σύνολο, σε αποστάσεις, ξέρω εγώ, 3-5 μέτρα η μουσική μεταξύ τους. Αυτό, λοιπόν, είναι μια καθυστέρηση στον ήχο της τάξης των 10-15 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οπότε αυτό είναι αυτό το... Τέτοιου τύπου, τέτοιας τάξης καθυστερήσεις είναι φυσικές για μας. Δεν τις καταλαβαίνουμε σαν καθυστέρηση. Αυτό είναι ο φυσικός μας κόσμος. Γενικά, οι παράγοντες που επηρεάζουν την υποκειμενική αντίληψή μας για την ηχητική καθυστέρηση δεν είναι απόλυτο το μέγεθος, ότι πάνω από 15 μιλισεκόντ, ας πούμε, καταλαβαίνουμε διαφορά, ή πάνω από 30 μιλισεκόντ. Έχει να κάνει και με διάφορους παράγοντες, όπως το τι είδους ήχους έχουμε, δηλαδή πόσο στακάτο, ας πούμε, είναι το όργανο, στακάτο σε εισαγωγικά, δηλαδή εννοώ το πόσο γρήγορη ατάκα έχει. Ένα κρουστό όργανο με καθυστέρηση... Με πολύ μικρή καθυστέρηση θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κάτι τρέχει εκεί πέρα, κάτι περίεργο συμβαίνει. Αν παίζουμε γρήγορα, επίσης, είναι πρόβλημα, γρήγορες φράσεις. Και επίσης έχει να κάνει και με την συνήθειά μας, σε πόσο μεγάλα σύνολα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, σε μια ορχήστρα που μπορεί να έχει πλάτος, ας πούμε, από τη μία άκρη της ορχήστρας 10-15 μέτρα, εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Μπορεί να είναι και 20-25 μιλισεκόντ και παραπάνω. Έτσι, για να... ή απ' την άλλη, ένας drummer που έχει συνηθίσει να παίζει με τον μπασίστα, ας πούμε, κοντά του, ή ακόμα περισσότερο σε συναυλίες με το monitor στο ένα μέτρο, και που παίζει ένα όργανο το οποίο είναι τελείως αυτό που θα λέγαμε time critical, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένα τέτοια, μπορεί να καταλάβει πολύ μικρές διαφορές και να τον ενοχλήσουν στο παίξιμο, τις τάξεις ακόμα και των 5 μιλισεκόντ, 3 μιλισεκόντ. Έτσι, για να πάρουμε μια εικόνα τι καθυστερήσεις είναι αυτές, γιατί μιλάμε για χιλιοστά του δευτερολέπτου, για λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου, θα σας παίξω ένα παράδειγμα αυτό, ας πούμε, που βλέπετε εδώ, είναι απλά παλαμάκια, έτσι. Αυτό που θα κάνω θα είναι τεχνητά να ανεβάσω την καθυστέρηση εδώ πέρα. Ελπίζω να φαίνονται τα νούμερα στην οθόνη. Ας πούμε, τώρα είμαστε 667,8 μιλισεκόντ, αν το μπορείτε να το διαβάσετε αυτό. Και τώρα είμαστε στα 0 μιλισεκόντ καθυστέρηση. Θα το βάλω να παίζει και θα αλλάζω την καθυστέρηση για να πάρουμε μια εικόνα του πώς ακούγεται αυτό, σαν αίσθηση.
Μηδέν καθυστέρηση λοιπόν. Και άρχισα να αυξάνω την καθυστέρηση. Τώρα δηλαδή ας πάω στο 1,5 μιλισεκόντ. Ακούτε τον ήχο ότι έχει σαν να παραμορφώνεται λίγο, σαν να έχει αλλάξει λίγο η χρειά του. Αυτό είναι γιατί ακούμε και τον απευθείας ήχο, τον dry, και τον ήχο της επανάληψης. Αν βγάλω τον απευθείας, ο ήχος μας είναι όπως ήταν. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τώρα να δούμε ότι είναι καθυστερημένο σε σχέση, ας πούμε, με το παλαμάκι, με την εικόνα. Αν το μεγαλώσω αυτό, ξαναβάζω και τον dry, τον απευθείας ήχο δηλαδή. Τώρα στα 8 μιλισεκόντ ακούτε ότι είναι σαν να φλαμάρει. Και όσο μεγαλώνει αρχίζει να είναι πιο διακριτό ο δεύτερος ήχος. Αν τον κλείσω, οριακά μπορείτε να καταλάβετε από την κίνηση, δηλαδή ο συγχρονισμός ματιού-αυτιού δεν είναι τόσο, δηλαδή στα 20 μιλισεκόντ που είμαστε τώρα, ψιλοκαλά μας φαίνεται. Αλλά το αυτή ξεχωρίζει ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Ακούει δύο ήχους. Όσο μεγαλώνει τώρα αυτή, 50 μιλισεκόντ, αρχίζει λίγο να φαίνεται και στο μάτι. Στα 100 μιλισεκόντ το καταλαβαίνουμε και με το μάτι πλέον ότι κάτι δεν πάει καλά. Με το αυτί είναι εντάξει εδώ και ώρα. Και όσο αυξάνουμε, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο, ακούγοντας έναν ήχο ο οποίος δεν είναι τόσο κρουστός. Απλά θα ακούμε εδώ, δεν έχουμε βίντεο. Θα ακούσουμε αυτό. Εντάξει, χωρίς καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 8,1 χιλιοστά του δευτερολέπτου καθυστέρηση. Και δεν θα λέγαμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Ενώ σε αυτή την καθυστέρηση στα παλαμάκια, ας πούμε, ήταν ξεκάθαρη η καθυστέρηση. Ας το αμάν το βάλω ακόμα και στα 20 κοντά. Ακούστε το χωρίς τον απευθείας και τους δύο ήχους ταυτόχρονα, δηλαδή τον απευθείας και την καθυστέρηση. Είναι σαν να γίνεται απλά πιο πλούσιος ο ήχος. Δεν είναι ότι ξεχωρίζουμε ατάκα διαφορετική. Και όσο ανεβαίνω, ακόμα και εδώ στα 50 μιλισεκόντ, δεν έχουμε πρόβλημα. Τώρα αν ανέβω στα 100 τέτοια, και το πώς ήταν χωρίς την καθυστέρηση, είναι σαν να το κάνουμε ορχήστρα κατά κάποιο τρόπο, σαν να παίζει και ένας δεύτερος μουσικός, αλλά χωρίς να ξεχωρίζει, απλά να του κάνει τον ήχο πιο πλούσιο. Οπότε και ήδη είμαστε στα 100 μιλισεκόντ. Άμα ξαναβάλω τα παλαμάκια, ας πούμε, με τέτοια καθυστέρηση, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό είναι σαν demonstration, ας πούμε, ότι εξαρτάται και από την πηγή των ήχων όλο αυτό. Το πώς η καθυστέρηση μπορούμε να μην είναι ενοχλητική. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε, εφόσον έχουμε μιλήσει για τον παράγοντα καθυστέρηση και τι θα ήταν, ας πούμε, αποδεκτό σε μια, τι τάξεις καθυστερήσεις θα ήταν αποδεκτές για να μπορούμε να παίξουμε, το οποίο είδαμε ότι δεν είναι ένα νούμερο, είπαμε ότι είναι κάτι στην περιοχή, ας πούμε, από 10 μιλισεκόντ μέχρι 20-30 και
άμα είμαστε σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων, για παράδειγμα, που παίζουμε αργές νότες, άρκοδοξα αργές κτλ., μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω από αυτό και να μην μας ενοχλεί πολύ. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε τεχνικά τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια τέτοια δουλειά. Και θα δούμε αργότερα σιγά σιγά το κατά πόσο αυτό το πράγμα τελικά είναι εφικτό. Ήδη αρχίζετε να παίρνετε μια ιδέα ίσως. Λοιπόν, καταρχήν λοιπόν χρειαζόμαστε σύνδεση στο διαδίκτυο. Εδώ είναι σημαντικό και είναι καλό να είναι μέσω καλωδίου Ethernet και όχι μέσω Wi-Fi, η σύνδεση του υπολογιστή μας δηλαδή στο διαδίκτυο. Γιατί το Wi-Fi δεν είναι αρκετά σταθερό. Πιο πολύ στο χρόνο, στο ping time που λέγαμε πριν, έχει συνεισφορά. Ή αν έχετε αρκετά πολύ γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο, δηλαδή τις οπτικές ίνες, ξέρω εγώ, καινούργιες και τέτοια, τότε το Wi-Fi αρχίζει να είναι αργό για κάτι τέτοιο, ένα τυπικό σπιτικό Wi-Fi. Με μια πιο κλασική σύνδεση 24 Mbps θεωρητικά, που έχει αρκετός κόσμος, ας πούμε, στην Ελλάδα, το Wi-Fi σαν ρυθμό μετάδοσης δεν είναι το πρόβλημά μας. Αλλά γενικά το Ethernet είναι πιο σταθερό, πιο καλό, πιο ακριβές στους χρόνους απόκρισης περισσότερο και όχι στον χρόνο, στην ταχύτητα ανεβάσματος ή κατεβάσματος. Οι ταχύτητες που download και upload που βλέπουμε και στις που διαφημίζουν οι πάροχοι των διαδικτυακών προϊόντων, ας πούμε, που μας κάνουν, είναι μέσα στα όρια μιας, ας πούμε, λογικής ταχύτητας που μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Από 10 Mbps και πάνω είναι ψηλό εντάξει για κάποιο. Είναι ψηλό εντάξει. Και είναι σημαντικό και το upload, γιατί στέλνουμε και πληροφορία. Ο ήχος που παίζουμε εμείς ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Το οποίο 1 Mbps και πάνω είναι OK. Είναι λογικά. Μας κάνουν τη δουλειά. Όσο πιο γρήγορο είναι, τόσο καλύτερα. Αλλά θα τα λέγαμε σαν ελάχιστα πρακτικά όρια αυτά. Λοιπόν, το άλλο πράγμα που χρειάζεστε και είναι σημαντικό είναι να ακούτε με ακουστικά. Όπως αυτά, ας πούμε, που φορώ κι εγώ. Γενικά, ακουστικά, όχι ηχεία. Γιατί θα έχετε ανοιχτό και μικρόφωνο, εφόσον έχετε κάποιο ακουστικό όργανο, αν παίζετε κάποιο ακουστικό όργανο. Οπότε, αν έχετε ανοιχτά ηχεία, το μικρόφωνο θα παίρνει και τον ήχο από τα ηχεία, που θα είναι και όλο το υπόλοιπο σύνολο. Και ακόμα χειρότερα, αν δυναμώσετε την ένταση στο μικρόφωνο σας για να ακούγεστε, όπως έπρεπε να δυναμώσω εγώ, ας πούμε, τότε έχετε τον κίνδυνο να έχετε feedback, ακουστική ανάδραση, αυτό το σφύριγμα που ίσως έχετε ακούσει σε συναυλίες. Οπότε θέλετε ακουστικά. Επίσης, τα ακουστικά αυτά πρέπει να είναι ενσύρματα, όχι Bluetooth για παράδειγμα, γιατί το Bluetooth προσθέτει επιπλέον πολύ μεγάλη καθυστέρηση της τάξης και του μισού δευτερολέπτου. Οπότε, ούτε τα ενσύρματα ακουστικά μας κάνουν. Το άλλο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένα μικρόφωνο ή τέλος πάντων κάποιος τρόπος να εισάγουμε τον ήχο μας στον υπολογιστή. Και το οποίο ιδανικά θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε εξωτερική κάρτα ήχου. Μια τυπική συνδεσμολογία, ας πούμε, θα μπορεί να είναι αυτή, αν υπάρχει η εξωτερική κάρτα ήχου. Έχετε το μικρόφωνο σας που το συνδέεται στην είσοδο της κάρτας ήχου. Έχετε τη ρύθμιση της έντασης. Από την κάρτα ήχου στέλνετε στα ακουστικά σας για να ακούτε. Και αυτά επικοινωνούν με USB, με, ξέρω εγώ, Thunderbolt, με FireWire, με διάφορα τέτοια πρωτόκολλα με τον υπολογιστή. Και ο υπολογιστής συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω καλωδίου, ιδανικά. Αν δεν έχετε κάρτα ήχου, μια εξωτερική κάρτα ήχου, που είναι πολύ πιθανό,
Άλλη λύση είναι τα μικρόφωνα που συνδέονται με USB, τα οποία ουσιαστικά έχουν ενσωματωμένα μια κάρτα ήχου μέσα, ή τα απλά μικρόφωνα των υπολογιστών, ακόμα και τα ενσωματωμένα δηλαδή των laptop, που βγαίνουν για Skype και για τέτοια πράγματα. Δεν είναι ιδανική η λύση, αλλά μπορεί να γίνει κάτι. Το σημαντικό λοιπόν με την κάρτα ήχου, με την εξωτερική κάρτα ήχου και όχι την ενσωματωμένη του υπολογιστή, είναι πάλι η καθυστέρηση που προσθέτει. Εντάξει, και σαν ποιότητα φυσικά είναι αισθητά καλύτερη, αλλά το βασικό μας πρόβλημα όσον αφορά τη μετάδοση του ήχου με βάση την ελάχιστη καθυστέρηση που λέγαμε πριν, γιατί προσθέτει και αυτή η καθυστέρηση, είναι οι drivers της κάρτας. Οι drivers γενικά υπάρχουν διαφόρων τύπων drivers. Οι τυπικοί drivers που θα βρείτε σε έναν υπολογιστή Windows είναι σχεδιασμένοι για να βλέπετε ταινίες, για να ακούτε, να βλέπετε βίντεο στο YouTube. Δεν είναι το τους προτεραιότητα να έχουν γρήγορη απόκριση, δηλαδή όταν παίξω κάτι να ακουστεί εκείνη τη στιγμή. Στη μουσική όμως μας ενδιαφέρει αυτό, όπως είδαμε, και γι' αυτό υπάρχουν πρωτόκολλα drivers όπως είναι οι ASIO drivers στα Windows, η ALSA στα Linux ή το σύστημα το Core Audio σε Mac, όπου αυτό όμως δουλεύει έτσι κι αλλιώς, έχει καλές καθυστερήσεις. Δηλαδή σε Mac μας κάνουν και οι onboard κάρτες ήχου χωρίς να μπλέξουμε περαιτέρω. Τώρα, αν δεν έχετε εξωτερική κάρτα ήχου, αυτό που μπορείτε να κάνετε και συνίσταται, πρέπει να το κάνετε κατά κάποιο τρόπο, είναι να κατεβάσετε ένα δωρεάν driver τύπου ASIO στα Windows, το ASIO for All, δίνετε το link εδώ, και αυτός είναι ένας driver για τις απλές κάρτες ήχου, ο οποίος κάνει τη δουλειά που θα κάνει μια επαγγελματική κάρτα όσον αφορά την καθυστέρηση τουλάχιστον. Την ποιότητα δεν θα σας την αλλάξει, αλλά θα έχετε μια ανθρώπινη καθυστέρηση στον ήχο σας. Αυτό που πρέπει, ας πούμε, τώρα βλέπετε εδώ είναι το πίνακας ελέγχου του ASIO for All. Εδώ έχετε επιλέξει την κάρτα, ποια είναι η κάρτα ήχου σας. Αυτά τα κάνει αυτόματα με το που θα το καθυστερήσετε. Είναι πολύ μικρό και απλό προγραμματάκι. Και αυτή, η παράμετρος που μας νοιάζει είναι αυτό το buffer size, εδώ στο κόκκινο πλαίσιο, το οποίο μετρείται σε samples, σε δείγματα. Δεν θα μπλέξουμε με το τι σημαίνει δείγμα, τι είναι αυτό. Όσο πιο χαμηλό το έχετε, τόσο πιο μικρή είναι η καθυστέρηση. Αυτό ας κρατήσουμε. Όσο πιο μικρό είναι το buffer size. Αλλά θέλουμε και δυνατότερο υπολογιστή που να προλαβαίνει να την κάνει αυτή την επεξεργασία τόσο γρήγορα. Οπότε στην ουσία η λογική λέει ότι το κατεβάζουμε αυτό το slider προς τα κάτω, το μικραίνουμε το buffer size, μέχρι να δούμε ότι έχουμε προβλήματα, ότι ο ήχος κάνει διακοπές, ας πούμε. Και εκεί το ανεβάζουμε ξανά λίγο. Αυτό είναι για την καθυστέρηση τοπικά, όχι στο δίκτυο, δηλαδή του υπολογιστή του ίδιου. Οπότε, ιδανικά, κάρτα ήχου. Δεύτερη λύση, κάποιος driver του στυλ, του τύπου του ASIO for All, δηλαδή κάποιος ASIO driver για την onboard κάρτα σας, ο οποίος θα σας χαμηλώσει την καθυστέρηση. Τώρα, είπαμε ότι υπάρχουν διάφορα προγράμματα που την κάνουν αυτή τη δουλειά. Εδώ θα δούμε το Jamulus, το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και έχει σχεδιαστεί για αυτό το λόγο, για να παίζουν μουσική μεταξύ τους, να τζαμάρουν στο μέσο διαδικτύου. Οπότε γενικά δίνει, είναι κάτι σαν τα προγράμματα Zoom, WebEx κτλ, αλλά δίνει μια προτεραιότητα στην ποιότητα και στην ταχύτητα της μετάδοσης του ήχου. Δεν έχει εικόνα, το οποίο το κάνει και για να γλιτώσει, για να ελοχιστοποιήσει τις απαιτήσεις του δικτύου και τις ταχύτητες, γιατί η εικόνα είναι πιο βαρύ πράγμα από τον ήχο, έχει πιο πολλά δεδομένα
και πιο μεγάλη καθυστέρηση στη μετάδοση. Οπότε η λύση που έχει αυτή τη στιγμή το Jambulus είναι να μην έχει καθόλου εικόνα, να είναι μόνο ήχος. Η αρχιτεκτονική του είναι η αρχιτεκτονική client-server. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το κάθε μέλος του συνόλου τρέχει τον client στον υπολογιστή του, το οποίο είναι απλά το πρόγραμμα Jambulus, και συνδέονται όλοι αυτοί σε ένα κοινό server, σαν να λέγαμε σε μία τάξη στο WebEx. Οπότε είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, οι ρυθμίσεις που κάνετε στο client είναι κυρίως δύο τύπων. Η πρώτη είναι η επιλογή της κάρτας ήχου. Ποια είναι η κάρτα ήχου σας, η ποιότητα μετάδοση γενικά που έχουν να κάνουν με την ποιότητα και τα λοιπά. Και η δεύτερη είναι πού θα συνδεθείτε. Το προγραμματάκι αυτό επίσης είναι πάρα πολύ μικρό και ελαφρύ και κατεβαίνει αμέσως. Μπορείτε ακόμα και να το κάνετε επί τόπου αν κάποιο από σας θέλετε, να το κατεβάσετε για να το δοκιμάζετε, αν έχετε μια άνεση στο πώς να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα. Γενικά, ο πίνακας που βλέπετε, θα σας το δείξω κανονικά, όχι από τη διαφάνεια. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που σας εμφανίζει όταν ανοίξει το πρόγραμμα. Και στην ουσία, οι ρυθμίσεις της κάρτας ήχου είναι εδώ στα settings. Και, συγγνώμη. Εδώ πέρα επιλέγετε την κάρτα ήχου σας στο device. Τώρα σε μένα θα δείτε μια λίστα με 200 πράγματα, γιατί έχω διάφορες κάρτες και εικονικές και πραγματικές συνδεδεμένες στον υπολογιστή μου. Η ιδιοτροπία που έχει σε σχέση με άλλα προγράμματα που επιλέγετε είσοδο και έξοδο ήχου, όπως Zoom, WebEx, Skype κτλ., είναι ότι τα δείχνει, κοιτάξτε πώς το δείχνει, το input, αυτή η κάρτα ήχου, output, αυτή. Το έχει σε ένα μενού, δηλαδή, διαλέγετε και είσοδο και έξοδο. Δεν έχετε να επιλέξετε την είσοδο και την έξοδο ξεχωριστά. Τα έχει σε μια λίστα μαζί. Έχετε όλους τους συνδυασμούς, τους πιθανούς συνδυασμούς, απλά το interface του είναι λίγο φτηνιάρικο, ας το πούμε, το interface του. Γιατί είναι open source, δεν υπάρχει υποστήριξη από κάποια εταιρεία από πίσω. Οπότε τα γραφικά του είναι το τελευταίο πράγμα που τους νοιάζει και η εμπειρία χρήσης, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουν τις... Τέλος πάντων, πάντως είναι πάρα πολύ εύχριστο γενικά. Απλά έχει αυτή την ιδιοτροπία στο πώς επιλέγετε την κάρτα ήχου. Τώρα, αν η κάρτα... Κύριε Θεοχαρίδη, ναι. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που έχουν ενδιαφέρον. Και θα μας μεταφέρει η κυρία Πατεράκη σε αυτό το σημείο. Okay. Δεν έχω να έχετε πρόβλημα. Όχι, όχι. Ευχαριστώ. Ολόγω, κυρία Πατεράκη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, κύριε Θεοχαρίδη, που νομίζω ότι πρέπει να σας διακόψουμε πριν πάμε παρακάτω. Βεβαίως, βεβαίως. Οι συνάδελφοι έχουν αγωνία. Ένα συνάδελφος ρωτάει... Κάπου έχω ακούσει ότι υπάρχει διαφορά κάποιων μιλισεκόντ στην αντίληψη του ήχου από το αριστερό στο δεξί αυτή. Αν αυτό ισχύει, μήπως αυτός είναι ο λόγος που ο ήχος γίνεται πιο πλούσιος σε αυτό το γεγονός? Τώρα, κοίτα, η ερώτηση ξεφεύγει κατά κάποιο τρόπο από το θέμα μας, αλλά έτσι πολύ γρήγορα... Ναι, η διαφορά από αυτή σε αυτή στον χρόνο είναι γιατί δεν βρίσκονται στο ίδιο σημείο. Έχουν κάποια απόσταση, ξέρω εγώ πόσο είναι αυτή εδώ πέρα, 15 εκατοστά, κάτι τέτοιο. Οπότε, ναι, ο ήχος γενικά, όταν μπαίνει η απόσταση μέσα, υπάρχει καθυστέρηση στον ήχο. Οι καθυστερήσεις λοιπόν των 15 εκατοστών είναι πολύ μικρότερες από αυτές που συζητάμε για να καταλάβουμε σαν ξεχωριστή ήχη. Και το καταλαβαίνουμε σαν διαφορά στη στερεοφωνία, δηλαδή στο πού βρίσκεται ένας ήχος. Όταν ένας ήχος είναι δεξιά μας, ας πούμε, εδώ, πρώτα τον ακούει αυτό το αυτή και μετά αυτό το αυτή. Οπότε ο εγκέφαλος το μεταφράζει αυτό στο ότι ο ήχος είναι προς αυτή την πλευρά. Πολύ χοντρικά το λέω αυτό, γιατί είναι
για να μην ξεφύγουμε. Οι χρονικές καθυστερήσεις λοιπόν από αυτή σε αυτή, σε κάποια τάξη, ξέρω εγώ, μισό χιλιοστό του δευτερολέπτου ή πιο λίγο, μπορούν να μας δώσουν και την αίσθηση ότι το που βρίσκεται σε σχέση με εμάς στο χώρο ένας ήχος. Όταν μεγαλώνουν αυτές, όσο μεγαλώνουν αυτές οι καθυστερήσεις, που νομίζω ότι έχει φανεί και από τα παραδείγματα, ελπίζω, αρχίζει να αλλάζει η αντίληψή μας για αυτές. Δηλαδή, είδαμε ότι σε καθυστερήσεις της τάξης των 10 μιλισεκόντ στο βιολί, ας πούμε, απλά γινόταν πιο πλούσιος ο ήχος, ενώ στα κρουστά το ακούγαμε σαν φλαμάρισμα, σαν να παίζουν δύο. Και όταν μεγαλώνει, όταν πλέον περάσει κάποιο χρόνο μεγαλύτερο, πλέον εκεί το ακούμε σαν ξεχωριστή καθυστέρηση. Ναι, οπότε είναι, συνδέονται όλα αυτά. Αλλά... Ναι. Ελπίζω... Υπάρχει άλλη μία ερώτηση, έτσι, μια απορία, μια πρακτική ερώτηση ενός συναδέλφου. Ένας όχι πολύ καλός γνώστης, μη ειδικός της τεχνολογίας, σε ένα περιβάλλον σπιτιού, με χαμηλές ταχύτητες ίντερνετ, αδύναμους υπολογιστές, σχεδόν καθόλου τεχνικά μέσα. Κατά πόσο είναι εφικτό να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες? Ωραία, να το... Κοιτάξτε... Καταρχήν, δεν σημαίνει, θα καταλήξω εκεί πέρα στο τέλος, ότι ακόμα και αυτός που έχει τις τεχνικές γνώσεις και τον εξοπλισμό, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει, θα το δουλέψει αυτό το πράγμα που συζητάμε εύκολα. Δεν είναι εφικτό και για κάποιον χωρίς τρομερές γνώσεις. Δηλαδή, τα προγράμματα, αυτό που δείχνω τώρα, το πρόγραμμα δεν θέλει κάποιες τρομερές γνώσεις και γενικά είναι δωρεάν το software όλο που δείχνω. Τώρα, ναι, ένα μικρόφωνο του λάπτοπ το έχουμε όλοι. Ακουστικά, εντάξει, μπορούμε να βρούμε κάποια ίσως. Είναι εφικτό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε plug and play και ότι πήγα, το έκανα και δούλεψε και παίζω με τους μαθητές μου ή με το συγκρότημά μου στο διαδίκτυο. Θέλει να το πάρεις πολύ απόφαση και να καταλάβεις ότι παίζεις με κάποια τεχνολογία η οποία ακόμα... δεν είναι ένα έτοιμο εμπορικό προϊόν που σου λέει απλά δουλεύει. Και δεν είναι τόσο απλό. Να αφιερώσεις χρόνο για να το... Θα αφιερώσεις χρόνο. Μπορούμε μετά στη συζήτηση πάνω σε μεγαλύτερη περισσότερη συζήτηση πάνω σε αυτό, αφού θα έχω ολοκληρώσει, να σας πω και την εμπειρία μας από το Πανεπιστήμιο, από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό, για να το βάλουμε έτσι σε ένα πλαίσιο όλο αυτό το πόσο τελικά είναι εφικτό αυτό που συζητάμε. Μια τελευταία ερώτηση. Συγγνώμη αν σας διέκοψα. Ναι, όχι, πείτε μου. Μια τελευταία ερώτηση εδώ. Η τεχνική, αν έχουμε κονσόλα αντί για κάρτα ή που, αν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, για το Jamulus, για να παίζουν, μέχρι πόσα άτομα μπορεί να σηκώσουν για να παίζουν και να υπογραφούν μαζί. Να το συνεχίσω. Για την τελευταία ερώτηση, ας το προχωρήσουμε. Θα απαντηθεί σιγά-σιγά στην πορεία. Τώρα η κονσόλα αν συνδέεται με USB, κάποιες καινούργιες το κάνουν, είναι σαν να είναι κάρτα ήχου. Αν δεν συνδέεται με USB θα μας βοηθήσει, είμαστε στην περίπτωση που δεν έχουμε κάρτα ήχου, αλλά θα μας βοηθήσει στη δρομολόγηση των σημάτων. Δηλαδή, άμα θέλουμε να βάλουμε κάνα δύο μικρόφωνα, αν έχουμε δύο άτομα μέσα στον ίδιο χώρο, μπορούμε να το κάνουμε μέσω κονσόλας. Βοηθάει λοιπόν σε κάποιο βαθμό, αλλά όσον αφορά την καθυστέρηση, που μας νοιάζει πραγματικά εδώ πέρα, αν συνδέεται με USB είναι, πρακτικά είναι κάρτα ήχου. Αν δεν συνδέεται με USB και συνδέεται με καλώδιο ήχου αναλογικά, τότε πρακτικά είμαστε στο σενάριο που δεν έχουμε κάρτα ήχου, απλά είναι μια υποδοχή για να έχουμε ένα καλύτερο μικρόφωνο. Οι ψηφιακές κονσόλες πάντως υποστίζουν πολύ ακριβότερα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα είναι συζήτηση αυτό, γιατί εξαρτάται για τι πράγμα μιλάμε. Τώρα, αν μιλάμε για φορητές μικρές κονσολίτσες, οι ψηφιακές είναι πιο ακριβές. Αν μιλάμε για μεγάλες κονσόλες, είναι πιο φτηνές από τις αναλογικές. Ας μην μπλέξουμε σε τέτοια θέματα. Αυτά είναι λίγο ξεφεύγουν. Να συνεχίσουμε σιγά-σιγά, γιατί περνάει ο χρόνος να ολοκληρώσετε. Ναι, και δεν, ναι, είναι λίγο... Γιατί έχουμε βγει λίγο τώρα και δεν... Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παντελάκη. Λοιπόν,
Είχαμε μείνει λοιπόν στις ρυθμίσεις που κάνουμε στο Τζάμιλους. Λοιπόν, εδώ πέρα ας πούμε, επιλέγουμε την κάρτα ήχου μας. Εδώ έχει να κάνει με το buffer size που λέγαμε, την καθυστέρηση, την εσωτερική της επικοινωνίας, δηλαδή της κάρτας ήχου με το Τζάμιλους. Και εδώ μπορούμε να επιλέξουμε, ας πούμε, έχουμε τρεις επιλογές. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο καλά. Αλλά μπορεί να μην το σηκώνει ο υπολογιστής μας, οπότε δοκιμάζουμε. Και μπορούμε να επιλέξουμε να είναι μονοφωνική η μετάδοσή μας, ή υψηλής ποιότητας, ή μονοφωνική ή στερεοφωνική, υψηλής ποιότητας ή χαμηλής. Ανάλογα τώρα αυτά, ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, ανάλογα με τις ταχύτητες που έχουμε, καλό είναι. Αλλά αυτές είναι οι ρυθμίσεις, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι αρκετά απλές. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στο Τζάμιλους είναι οι ρυθμίσεις, πώς συνδεόμαστε, οι ρυθμίσεις της σύνδεσης. Οπότε αυτό μπορεί να το κάνουμε πατώντας το connect. Και εδώ πέρα μας δείχνει μια λίστα με τους σερβερ που υπάρχουν στον κόσμο. Τις έχει κατηγοριοποιημένες ανά είδη μουσικής. Το Τζάμιλους γενικά λοιπόν είναι σχεδιασμένο για να είναι ένα ανοιχτό σύστημα στο οποίο μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε με τον οποιονδήποτε στον κόσμο και να αρχίσουν να παίζουν μαζί. Δεν έχει εγγραφές, δεν έχει login, δεν έχει τέτοια πράγματα. Η λογική λοιπόν, η μία λογική που μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος είναι να πει ωραία, βρίσκω ένα σερβερ κάπου στον κόσμο που να έχει κάποιο κόσμο. Π.χ. εδώ βλέπετε ας πούμε ότι αυτός ο σερβερ ο πρώτος έχει το χαμηλότερο ping time, το έχει και με κόκκινα, που σημαίνει ότι έχει τη χαμηλότερη καθυστέρηση. Δεν είναι η καθυστέρηση τα 69 millisecond που βλέπετε εδώ. Τα 69 millisecond είναι το ping time. Η καθυστέρηση είναι παραπάνω αν συνδεθείτε. Αλλά θα σας πω τι γίνεται. Και εδώ και δείχνει πόσους μουσικούς μπορεί να σηκώσει το σύστημα, ο συγκεκριμένος σερβερ, 50 αυτός, που βρίσκεται στο Άμστερνταμ, και αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένας συνδεδεμένος. Εδώ, ας πούμε, σε αυτό το σερβερ, είναι ένας από τους 8 που μπορεί να σηκώσει ο συγκεκριμένος σερβερ. Γενικά, η λογική, αν μπείτε έτσι και πάτε να παίξετε με κάποιον, είναι να διαλέξετε κάποιο σερβερ με χαμηλό ping time, και το οποίο θα δείτε ότι γεωγραφικά, αν έχετε μια ματιά και στο πού βρίσκονται αυτοί οι σερβερ, θα δείτε, ένα λεπτό να πάω σε ένα που έχουμε και εμείς, σε ποιο ήταν όμως τώρα, της Κέρκυρας, που έχουμε φτιάξει, που χρησιμοποιούμε ένα σερβερ για τα δικά μας. Προσπαθώ να θυμηθώ σε ποιο είδος τον έχουμε βάλει και αν θα μου τον δείξει. Τέλος πάντων, κοιτάξτε τις, θα δούμε αν θα εμφανιστεί, κοιτάξτε τις τάξεις των καθυστερήσεων, 79, 87, millisecond, 97. Άμα πάμε πιο κάτω που είναι η πιο αργή, 158, είναι Ηνωμένες Πολιτείες, πιο μακριά δηλαδή. Αυτό μας δείχνει ότι, και βλέπετε ότι ακόμα πιο μακριά, στην Ιαπωνία, στο Buenos Aires. Πράγμα που σημαίνει, που μας δείχνει ότι πρακτικά έχει σημασία και η γεωγραφική απόσταση. Δηλαδή, άλλο να είμαστε όλοι σε ένα σερβερ στην Αθήνα συνδεδεμένοι και να παίζουμε με μια απόσταση μεταξύ μας στην ευθεία, ας πούμε, των 5, 10, 20 χιλιόμετρων, και άλλο να παίζουμε στη Γερμανία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάτι τέτοιο. Οι καθυστερήσεις, το ping time είναι αρκετά μικρότερο σε επίπεδο πόλης, ας πούμε, σε αποστάσεις στην ίδια πόλη. Μπορεί να φτάσει και με λογική σύνδεση, με ένα γρήγορο σερβερ σε λογική σύνδεση ίντερνετ, μπορεί να έχουμε να δείτε καθυστερήσεις εδώ πέρα της τάξης των 20 millisecond, το οποίο αρχίζει να είναι μέσα στο βιώσιμο. Μέσα στο βιώσιμο ενώ το σχεδόν τι θα συνέβαινε και στην πραγματικότητα σαν καθυστέρηση. Τώρα, αυτό όμως δεν είναι, είπαμε, η καθυστέρηση, είναι το ping time. Είναι κάτι που μας πλησιάζει για την καθυστέρηση. Τώρα λοιπόν έχω συνδεθεί εδώ πέρα με κάποιον σερβερ που βρήκα και βλέπετε ότι έχει εμφανίσει ένα fader που είμαι εγώ αυτός, που είναι η έντασή μου. Δεν ακούτε τώρα τι στέλνω σε αυτόν τον σερβερ εσείς. Αλλά γενικά η διαπαφή είναι ότι
όποιος είναι συνδεδεμένος εδώ πέρα θα έχει ένα fader. Και είναι η διαπαφή μιας κονσόλας, ας πούμε. Αυτή είναι η έντασή μου. Θα βλέπετε και την ένταση των άλλων μουσικών και μπορείτε να τη ρυθμίσετε. Και μπορείτε να απομονώσετε τον ήχο, να κλείσετε τον ήχο, να μην ακούγεται δηλαδή, να μην ακούγομαι εγώ. Ή να ακούγομαι μόνο εγώ, το solo. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε για οποιονδήποτε μουσικό. Αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε με την κονσόλα, ας πούμε, του Τζάμουλους, από την οποία αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα κανάλι μόνο, γιατί μόνο εγώ είμαι συνδεδεμένος εδώ, είναι το ότι ό,τι ρυθμίσεις κάνουμε εδώ είναι τοπικές, είναι αυτό που ακούμε εμείς. Δεν επηρεάζει δηλαδή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ακούνε, το ότι έχω κλειστό το fader, σημαίνει ότι δεν με ακούω εγώ στα ακουστικά. Κάποιος άλλος που είναι συνδεδεμένος στον ίδιο σερβερ μπορεί να έχει το fader μου ανοιχτό και να με ακούει. Θέλει να με ακούει. Εγώ δεν θέλω να με ακούω όμως, γιατί ίσως δεν θέλω, θα το συζητήσουμε αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλω να με ακούει, γιατί έχω επιστροφή στα αυτιά μου που με ενοχλεί. Αν πάω στα settings ξανά, θα δείτε εδώ πέρα ότι η καθυστέρηση που μου δείχνει, το overall delay, αυτό είναι τι καθυστέρηση έχω, δεν είναι σταθερή, πρώτον, και δεύτερον είναι αρκετά μεγαλύτερη από το peak time που βλέπαμε και είναι μεγάλη. Τώρα, αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη, δεν θα ήταν τόσο αν ήμουν μόνο στο Τζάμουλου συνδεδεμένος. Είναι μεγάλη γιατί αυτή τη στιγμή κάνω streaming, είμαι συνδεδεμένος στο WebEx και ο υπολογιστής μου, γενικά η σύνδεση του δικτύου μου, έχει και άλλες δουλειές να κάνει εκτός από το να είναι στο Τζάμουλους. Οπότε γι' αυτό ανεβαίνει το latency, δεν είναι τόσο χάλια κανονικά. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο πολύ το Τζάμουλους. Δηλαδή δεν έχει κάτι τρομερό στο επίπεδο του χρήστη, ας πούμε. Δεν έχει κάποια δυσκολία, είναι πολύ απλό πρόγραμμα. Το είδαμε αυτό. Εδώ είναι πώς θα φαινόταν μια κονσόλα με πιο πολύ κόσμο. Λοιπόν, τώρα ας μιλήσουμε για το αν θέλουμε αυτό που λέγαμε πριν, το να ακούμε τον εαυτό μας ή όχι. Αυτό που προτείνεται γενικά είναι ότι αυτό που θέλουμε να ακούμε στο Τζάμουλους είναι ο ήχος που στέλνουμε στο streaming, δηλαδή ανοιχτό το fader που είχαμε πριν, ώστε να ακούμε τον εαυτό μας με την καθυστέρηση η οποία είναι κοινή με όλη την πάντα κατά κάποιο τρόπο. Αυτό εδώ έχει τη δυσκολία ότι θα παίζουμε και θα ακούμε τον εαυτό μας λίγο αργότερα, το οποίο μας δυσκολεύει. Δεν μπορούμε να παίξουμε πολύ καλά έτσι. Από την άλλη, θα είναι πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο να πατήσετε χρονικά πάνω στους άλλους, δηλαδή να παίζετε μαζί, στον χρόνο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας. Και αν η καθυστέρησή σας που έχετε στο δίκτυο είναι, ξέρω εγώ, της τάξης των 15-20 μιλισεκόντ, το οποίο θα ήταν ένα ιδανικό σενάριο, δεν συμβαίνει πολύ εύκολα, τότε είναι βιώσιμο. Αν είναι μεγαλύτερο, όχι. Δεν είναι πολύ βιώσιμο. Τι μπορείτε να κάνετε, ας πούμε, ένα κλασικό πράγμα που κάνουν και στο στούντιο, είναι να βγάζουμε το ένα αυτή, όπως κάνω τώρα, έξω, ώστε να ακούμε φυσικά από το ένα και να ακούμε την μπάντα την υπόλοιπη από το άλλο, ώστε να ακούμε τον εαυτό μας απ' έξω. Όπως και να έχει, θέλει κάποια εξοικείωση και δοκιμές. Δεν υπάρχει ένας εύκολος, γρήγορος κανόνας πάνω σε αυτό. Είναι πράγματα για να δοκιμάσετε αυτά. Που προτείνω δηλαδή. Μπορεί να αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να ακούτε τον εαυτό σας από τον Τζάμουλους, οπότε εδώ πέρα θα πάτε να κλείσετε το fader σας και όλοι οι άλλοι θα είναι ανοιχτοί και θα παίζετε έτσι. Και θα έχετε το μισό αυτή απ' έξω ή το ένα αυτή απ' έξω για να ακούτε τον εαυτό σας. Αυτά θέλουν δοκιμές όλα, για να δείτε τι βολεύει στον καθένα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Λοιπόν, αυτά ήταν με το Τζάμουλους, με τον client. Τώρα, τι γίνεται με το σερβερ. Ή συνδέεστε σε κάποιον σερβερ, όπως είδατε αυτοί που βρήκαμε τώρα ήταν στο εξωτερικό όλοι και με μεγάλες καθυστερήσεις, ή πιο εύκολα φτιάχνετε ένα δικό σας και συνδέεστε εκεί. Αυτό το κάνετε μέσω ενός
άλλου προγράμματος που το κατεβάζετε μαζί στο πακέτο του Jamboulos, το οποίο λέγεται Jamboulos Server. Και καλό είναι αυτό το Jamboulos Server να τρέχει σε, ιδανικά σε άλλον υπολογιστή, όχι στον ίδιο που έχετε και τον client. Μπορεί να γίνει και αυτό, αν ο υπολογιστής είναι αρκετά γρήγορος, αλλά ιδανικά θέλετε άλλο υπολογιστή και σε άλλη σύνδεση ίντερνετ. Ιδανικά. Είναι πάρα πολύ εύκολο προγραμματάκι και αυτό, δηλαδή η σελίδα που ανοίγεται είναι... Βασικά θα φτιάξω ένα σερβερ, επί τόπου θα φτιάξω ένα σερβερ. Δώστε μου ένα... θα ανοίξω το πρόγραμμα σερβερ, θα το κάνω share και στην οθόνη για να το δείτε. Λοιπόν, αυτό είναι το παράθυρο του Jamboulos Server και ο τρόπος που δημιουργείται ένα σερβερ είναι να του πείτε, ο πιο απλός τρόπος είναι να πείτε make my server public, τον κάνω δημόσιο δηλαδή το σερβερ μου, το βάζω σε κάποιο είδος μουσικής, του δίνω ένα όνομα, τοποθεσία και αν θέλω μπορώ να ηχογραφώ κιόλας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο σερβερ τρέχει, είναι στο διαδίκτυο, απλά και μόνο επειδή άνοιξα το προγραμματάκι και τον έχω κάνει public, τον έχω κάνει δημόσιο. Και αν πάω στο Jamboulos αποσυνδεθώ από εκεί που ήμουνα και πάω να συνδεθώ στο ROC τον είχα βάλει, θα μου εμφανίσει το σερβερ μου κανονικά και θα μπορέσω να συνδεθώ. Νάτος, European School Radio, Pink Time, 0 millisecond, γιατί είναι στον ίδιο υπολογιστή. Εντάξει, εγώ θα έχω 0, δεν θα έχω καθυστέρηση εδώ πέρα, τώρα που θα συνδεθώ. Δεν το ακούτε αυτό, αλλά τέλος πάντων, άμα το ανοίξω το fader, θα με ακούω χωρίς καμία καθυστέρηση, με την καθυστέρηση μόνο της κάρτας ήχου, η οποία την έχω ρυθμίσει να είναι μικρή. Είναι αυτό που λέγαμε εδώ, είναι 5,33 millisecond. Σχεδόν αμεληταίο δηλαδή. Εγώ λοιπόν εδώ θα με ακούω χωρίς καθυστέρηση. Κάποιος άλλος που θα συνδεθεί σε αυτό το σερβερ θα έχει κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν θα είναι αυτή που θα είχατε στη Γερμανία. Επίσης η σύνδεσή μου δεν είναι πολύ γρήγορη. Άμα κάποιος έχει εγκαταστήσει τον Jamboulos και θέλει να δοκιμάσει να συνδεθεί, ευχαρίστως, δεν θα δοκιμάζει, δεν έχουμε χρόνο για να το δοκιμάσουμε πραγματικά, αλλά απλά για να δείτε ότι είναι κάτι αρκετά απλό να γίνει, βέβαια πολύ απλό. Λοιπόν, εγώ τον αφήνω λοιπόν ανοιχτό αυτό το σερβερ. Και αυτό είναι ένα σερβερ. Τώρα μπορείτε να ηχογραφήσετε κιόλας το Enable Jam Recorder, άμα το απλά το πατήσετε Enable, με το που θα συνδεθεί κάποιος θα αρχίσει να γράφει, ηχογραφεί. Και μπορείτε να κάνετε μια καινούργια ηχογράφηση για να ηχογραφήσετε το άλλο κομμάτι που έχετε. Λοιπόν, στην καρτέλα δίπλα Options ορίζεται το που ηχογραφεί. Και το καλό με τις ηχογραφήσεις του Jamboulos είναι ότι είναι πολυκάναλες, δηλαδή ότι ο κάθε μουσικός είναι σε ξεχωριστό κανάλι η ηχογράφησή του, οπότε μετά μπορείτε να τα μιξάρετε. Λοιπόν, και να πάμε έτσι να δούμε, για να τελειώσουμε, να το κλείσουμε σιγά σιγά και να δεχτώ και ερωτήσεις. Έτσι κάποια κλασικά, να κάνουμε και σαν μια σύνοψη, με κάποια κλασικά προβλήματα και πώς μπορείτε να τα λύσετε και να συζητήσουμε λίγο και στο συνολικά το κατά πόσο κάτι τέτοιο τελικά είναι εφικτό για κάποιον με τις σχετικά λίγες γνώσεις και τα λοιπά, αυτό που είχε πέσει και σαν ερώτηση και είναι μια κλασική ερώτηση και ήταν και δική μου ερώτηση ξεκινώντας να το δοκιμάζουμε αυτό στο πανεπιστήμιο αναγκαστικά λόγω του lockdown. Λοιπόν, ένα πράγμα λοιπόν που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι σχετικά με την καθυστέρηση, ο σκοπός μας είναι να έχουμε την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση, η οποία εξαρτάται από την κάρτα ήχου μας σε κάποιο μικρό επίπεδο και σε κάποιο πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από την καθυστέρηση του δικτύου. Το οποίο έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη γεωγραφική απόσταση. Πράγμα που σημαίνει ότι, ας πούμε, κάποιος εκπαιδευτικός που θα θέλει να το χρησιμοποιήσει στην τάξη του, η οποία θα είναι λίγο πολύ στην ίδια πόλη, οι μαθητές, είναι υπέρ του το γεγονός αυτό.
ίσως και να έχει βιώσιμες ταχύτητες, βιώσιμες καθυστερήσεις. Ο σερβερ ιδανικά πρέπει να τρέχει σε άλλον υπολογιστή και σε άλλο δίκτυο ακόμα καλύτερα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα σερβερ σε ένα σχολείο, ας πούμε. Εμείς έχουμε στήσει στην Κέρκυρα ένα σερβερ στο πανεπιστήμιο και συνδεόμαστε σε αυτόν. Και μπορεί να τρέχει και σε οτιδήποτε υπολογιστή. Δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις από τον υπολογιστή. Και ο σερβερ και ο client. Ακόμα και σε Raspberry Pi τους τρέχουν. Τώρα, στις απαιτήσεις κατά κάποιο τρόπο του συστήματος για τον σερβερ, υπολογίστε ότι η ταχύτητα που θέλετε είναι, υπολογίστε κάπου 200 kbps, όχι mega που είναι οι συνδέσεις, ανασυνδεδεμένο client, αλλά αυτό είναι και upload και download. Οπότε αυτό απαντάει κατά κάποιο τρόπο στο πόσους μπορεί να έχει συνδεδεμένους σε ένα σερβερ, έχει να κάνει με το ποια είναι η ταχύτητα σύνδεσης του σερβερ. Γιατί ο σερβερ έχει να διαχειριστεί όλους τους clients που είναι συνδεδεμένοι. Ενώ κάθε client έχει απλά τον εαυτό του, ένα stream τον εαυτό του που στέλνει στο σερβερ και ένα stream που έρχεται από το σερβερ με όλους τους άλλους. Ο σερβερ όμως πρέπει να τους δέχεται όλους αυτούς, έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από την ταχύτητα του δικτύου. Αλλά πάλι με τις απαιτήσεις που βλέπετε εδώ, ας πούμε το 200 kbps ανά client, σημαίνει ότι για ένα σχήμα, ας πούμε, μια μπάντα 5 ατόμων, μπορείτε να την έχετε σε ένα σερβερ, μια τυπική σύνδεση που θα έχει upload, που είναι το αργό συνήθως, 1 Mbps. Που είναι μια τυπική αργή σύνδεση, όχι αργή, μια τυπική σύνδεση στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν ο σερβερ σας τρέχει σε κάποιο πανεπιστημιακό δίκτυο ή δεν ξέρω πώς είναι το σχολικό, το οποίο είναι πιο γρήγορο, μπορεί να σηκώσει και παραπάνω κόσμο. Και υπάρχουν και σερβερ που σηκώνουν και 100 άτομα, άμα είναι σε πολύ καλή σύνδεση. Τώρα, ένα βασικό στοιχείο από όλο αυτό που έχουμε δει είναι ότι οι σερβερ είναι δημόσιοι. Υπάρχει τρόπος να έχετε και ιδιωτικό σερβερ, στο οποίο δεν θα είναι έτοιμος, δηλαδή δεν θα σας το βγάζει στη λίστα του Jamulus, ώστε να μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι έχουμε ντε και καλά πρόβλημα. Μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε έχει το Jamulus και βρει το σερβερ σας εκεί και πει: άγια να δω τι γίνεται εκεί, να παίξω μαζί τους ή να τους ακούσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και εσείς ότι είστε αναγκασμένοι να τους ακούτε. Δηλαδή, αν εσείς έχετε μπει με την μπάντα σας, 3 άτομα ή με την τάξη σας και παίζετε και κάπου μπει κάποιος άσχετος, μπορείτε να τον κάνετε mute και δεν τον ακούτε. Ή ακόμα καλύτερα να έχετε από την αρχή solo όλους αυτούς που θέλετε να είναι μέσα, οπότε όποιος καινούριος μπαίνει, να μην τον ακούτε. Αυτό σας ακούει βέβαια. Δεν μπορείτε να τους απαγορέψετε να μπουν στο Jamulus, σε public server. Αν τώρα θέλετε να κάνετε ιδιωτικό server, εκεί μπλέκετε λίγο. Μπορείτε στην επιλογή του server να του πείτε ότι δεν θα είναι public, να μην δικάρετε το public server. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, από το τεχνικά θέλει κάποιες παραπάνω γνώσεις, πρέπει να μπλέξετε, να ανοίξετε πόρτες στο router σας και διάφορα τέτοια. Υπάρχουν οδηγίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, μπορείτε να το δοκιμάσετε, αλλά μπλέκετε και με διάφορα ζητήματα των παρόχων του διαδικτύου στην Ελλάδα και γενικά. Ένα άλλο βασικό τέτοιο είναι, θέλετε όντως εικόνα? Σας φτάνει ο ήχος μόνο, η σύνδεση μόνο με ήχο? Είναι συζητήσιμο το άμα φτάνει ή όχι. Κάποια πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με την εικόνα είναι ότι εφόσον έχετε εικόνα, οι καθυστερήσεις σας θα είναι μεγαλύτερες, σίγουρα. Μπορούν να φτάσουν τα 500 μιλισεκόντ εύκολα, το μισό δευτερόλεπτο δηλαδή που είδαμε πριν στη σύνδεση που είχα, που στην ουσία είχα και εικόνα, γιατί είχα ανοιχτό το WebEx ταυτόχρονα. Να πω που σας μιλάω. Οπότε μπορείτε να κάνετε αυτό. Να πείτε ότι έχω ανοιχτό το Jamulus για ήχο και έχω ανοιχτό το Zoom, το WebEx για εικόνα και το έχω στο mute. Δεν το ακούω. Δηλαδή έχω απενεργοποιημένο τον ήχο σε αυτά και έχω τον ήχο από το Jamulus. Αυτό θα ανεβάσει το συνολικό, λέτε, στη συνολική καθυστέρηση, αλλά θα έχετε και εικόνα, η οποία βέβαια θα έχει καθυστέρηση και ακόμα μεγαλύτερη από τον ήχο. Δηλαδή, αν πείτε ότι την εικόνα τη θέλατε για να μπορείτε να συγχρονίζεστε με τους άλλους μουσικούς και με οπτικά cues, δηλαδή βλέπω, κοιταζόμαστε και λέμε μπαίνουμε, αυτό ξεχάστε το.
Γιατί και στην εικόνα υπάρχει η καθυστέρηση που συζητούσαμε και είναι και χειρότερη από τον ήχο. Τώρα, το να δείτε αν ο άλλος όντως είναι εκεί ή να έχετε λίγο μια αίσθηση παραπάνω ότι κάποιος παίζει από την άλλη, ναι, εκεί βοηθάει. Αλλά μην περιμένετε να σας βοηθήσει στο συγχρονισμό, όπως κοιτώντας έναν άλλο μουσικό ή το μαέστρο, ας πούμε. Τώρα, η άλλη επιλογή που έχετε, αν θέλετε εικόνα, είναι να τα κάνετε όλα στο WebEx. Είτε δηλαδή ήχος στο Jamulus και εικόνα στο WebEx ή σε οποιοδήποτε άλλο τέτοιο, ή όλα στο WebEx. Όπου εκεί μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Όχι, δεν θα αλλάξουν κάτι στην καθυστέρηση, θα αλλάξουν στην ποιότητα του ήχου. Δηλαδή, αν μπείτε σε Music Mode και απενεργοποιήσετε το Remove Background Noise και την αυτόματη... την αυτόματη ένταση, ας πούμε, ρύθμιση της έντασης, τότε ο ήχος θα είναι πιο φυσικός. Γιατί όλα αυτά τα προγράμματα κάνουν κάποιες επεξεργασίες στο μικρόφωνο σας, ώστε να μην ακούγονται θόρυβοι από γύρω. Στη μουσική, δηλαδή, δίνει μια προτεραιότητα στη φωνή. Στη μουσική, όμως, δεν θέλετε προτεραιότητα στη φωνή. Μπορεί να έχετε και άλλα όργανα. Εντάξει, οπότε αυτά πρέπει να είναι απενεργοποιημένα σε τέτοια προγράμματα. Η καθυστέρησή σας, όμως, θα είναι μεγάλη. Δεν θα είναι τις τάξεις που μπορεί να επιτύχετε στο Jamulus, ας πούμε. Ναι, 10 και 26. Και... Ωραία, έχω τελειώσει. Να περάσουμε και στις ερωτήσεις. Ωραία, βέβαια, ερωτήσεις. Ευχαριστώ, συγγνώμη που σας έκοψα έτσι. Όχι, όχι, δεν... Κυρία Πατεράκη, έχουμε ερωτήσεις. Έχουμε ερωτήσεις, ελπίζω να με ακούτε καλά. Ναι, ναι. Οι περισσότερες απαντηθήκανε, η αλήθεια είναι. Μία πρακτική ερώτηση. Όλα αυτά που προτείνεται, ρωτάει ένας συνάδελφος, θα κάνει μόνο, περισσότεροι από έναν, θα κάνει μόνο ο εκπαιδευτικός από το σπίτι του ή χρειάζεται να τα κάνουν και οι μαθητές? Το θέμα του σεμιναρίου είναι για να παίζει κόσμος μεταξύ του από το σπίτι του ο καθένας. Τώρα είναι πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Δηλαδή, μόνος του κάποιος δεν έχει τι να κάνει μόνος του. Μόνος του γράφει μουσική, μάλλον με χίλιους τρόπους. Αυτό είναι για πώς θα γίνει να παίξεις με άλλο κόσμο. Τώρα θα είναι μαθητές, θα είναι άλλοι συνάδελφοι, θα είναι οι φίλοι σου, όποιος ό,τι θέλεις κάνεις. Για το λογισμικό, προφανώς είναι η ερώτηση. Είναι open, όχι, είναι ανοιχτού κώδικα, δεν χρειάζεται τίποτα. Όποιος θέλει το κατεβάζει. Δωρεάν ανοιχτού κώδικα. Και οι μαθητές για να πετύχουν να πετύχει μια ηχογράφηση. Αυτό είναι για να... Μπορείτε να κάνετε και ηχογράφηση μέσα από αυτό. Για ηχογράφηση είναι το μεθεπόμενο σεμινάριο, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Σπυράκη, το οποίο θα μιλήσει για ηχογράφηση. Αυτό είναι για να... Το σεμινάριο αυτό, το θέμα του είναι πώς θα γίνει να παίζουμε σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή να κάνουμε πρόβα, ας πούμε. Οπότε... Ναι, μπορούν να γίνουν όλα αυτά, αλλά ναι, οι μαθητές πρέπει να κατεβάζουν τον client ουσιαστικά. Client. Για να γίνει αυτό. Να κατεβάζουν τον client και να συνεννοηθούν όλοι ότι θα συνδεθούμε σε αυτό το σερβερ. Τον οποίο θα τον έχει φτιάξει ο καθηγητής, π.χ. Ή θα τον έχει εγκαταστήσει στο σχολείο ή στο σπίτι του, κάπου. Επομένως, για τη χοροδιακή μουσική που ρωτάει ένας συνάδελφος και για τη φωνητική μουσική, αν υπάρχει εμπειρία χρήσης του προγράμματος. Ναι, είναι και μια ενθάρρυνση όλο αυτό το σεμινάριο, ώστε να τα δοκιμάσει ο κόσμος αυτά. Εμείς στο Πανεπιστήμιο κάνουμε κάποια από τα σύνολα του Πανεπιστημίου, τα κάνουμε διαδικτυακά αναγκαστικά φέτος. Και μπορώ να σας πω ότι, ας πούμε τώρα, πρακτικά, τα σύνολα τα οποία το κάνουν, το σύνολο που τρέχω εγώ, που είναι το σύνολο ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής. Στο σύνολο αυτό, ένα εξάμηνο τώρα, παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε καθυστέρηση, μεγάλη καθυστέρηση, γιατί δεν βρισκόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο και γιατί το κάνουμε μέσω του Zoom τελικά, ούτε καν μέσω του Jamulus. Είχαμε πολλά τεχνικά προβλήματα, με το Zoom ειδικά, αλλά... Οι ανάγκες οι δικές μας είναι και έχουμε και έξτρα τεχνικά προβλήματα από αυτά που πολύ έξτρα τεχνικούς παράγοντες που δεν έχω μιλήσει καθόλου. Πρακτικά αυτό που έχω περιγράψει μπορεί να γίνει από κάποιον με όχι τρομερές γνώσεις. Αλλά σίγουρα θέλει δοκιμές και να δει και αν δουλεύει τελικά στην πράξη με τις συνδέσεις, με τις ταχύτητες που έχουν οι συγκεκριμένοι μαθητές του
με τις ταχύτητες που υπάρχουν στην περιοχή, δηλαδή εκεί που βρίσκεται, δεν είναι κάποια έτοιμη λύση, θέλω να πω. Είναι προσδοκιμή. Αυτά ήταν όλα, νομίζω ότι περισσότερες ερωτήσεις απαντηθήκατε μέσα από την εισήγηση. Μια τελευταία παράκληση, οι συνάδελφοι θα χρειάζονται τους συνδέσμους για το λογισμικό, αν μπορείτε. Ναι, να τους στείλω. Πώς θέλετε να τους στείλω αυτούς, πώς βολεύει? Μπορείτε να το βάλετε στο chat και να το πάρουμε, να το βάλουμε στη ροή. Ωραία, θα το βάλω στο chat τώρα. Ωραία. Έτσι, για να κλείσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Επί της ουσίας, στα μουσικά σχολεία που έχουμε σύνολα, και χοροδιακά και οργανικά, θα μπορούσαν κάλλιστα αυτή την περίοδο να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα ωραία τεχνικά θέματα που συζητήσαμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεοχαρίδη για τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας και την κυρία Πατεράκη για το παρακολουθούσε με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση στο chat και μας μετέφερε τις ερωτήσεις και την τεχνική βέβαια υποστήριξη που είχαμε από το European School Radio για όλη την οργάνωση. Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο, κυρία Πατεράκη ή κύριε Θεοχαρίδη, ή να το κλείσουμε εδώ? Είμαστε ακριβώς και 31. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αξίζει να το δοκιμάσει κάποιος, αλλά θέλει υπομονή. Το συνολικό τέτοιο. Δεν είναι. Για τα πράγματα. Θέλει αρκετή υπομονή και δοκιμές. Αυτό. Έχει να κάνει με το μεράκι, το ενδιαφέρον και πόσο τελικά σου λύνει κάποια προβλήματα στην πράξη. Γιατί δεν τα βάζουμε και να τα βάλουμε. Πρέπει πάντα κάτι να μας λύνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σας στέλνω στο chat. Ωραία. Σας στέλνω στο chat τα link. Εγώ δεν βγαίνω ακόμα. Καλή συνέχεια στο υπόλοιπο τέτοιο. Στα υπόλοιπα σεμινάρια και στις συνεδρίες. Ευχαριστώ.